ο Ολυμπιακός Σταθμός. Έχετε μιλήσει μαζί τους. Μιλήσανε προχθές, πήγε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, ο κ. Κυρίτσης, και μίλησε μαζί τους. Είναι καταμπερδεμένοι άνθρωποι. Πού θα ανήκουν, τι θα κάνουν, πώς θα πάει από εδώ και πέρα το θέμα των Ολυμπιακών. Το καθεστώς το νομικό. Κοιτάξτε, οι Βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Κισκό κυρίως, αλλά και των υπολείπων, είναι οντότητες νομικά κατοχυρωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα στελέχη τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν θα αλλάξει αυτό το καθεστώς. Εμείς επιμένουμε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι ιδιαίτερα σοβαροί, απορροφούν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχουν ένα αξιόμαχο, σοβαρό στελεχειακό δυναμικό υπαλλήλων μονίμων και δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να ενσωματωθεί καταρχάς στην κοινωνική επιχείρηση κοινωνικής ελληνικής και μέρνης, διότι η κοινωνική επιχείρηση κοινωνικής ελληνικής και πρόνοιας είναι ιδιωτικού δικαίου. Δεν μπορείς να μεταφέρεις 60 υπαλλήλους μονίμους στην κοινωνική επιχείρηση. Από τον Καλλικράτη το έχετε αυτό, γιατί θέλει να καταστρέψει. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς δεν πέρασε 2 φορές, ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι πρέπει να διατηρηθούν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο Καλλικράτης, ποια είναι η βούληση της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να διατηρηθούν. Και αφού ψηφιστεί, γιατί απαιτούνται 22 μέλη στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, να πάει στον Υπουργό και εκεί θα το διεκδικήσουμε. Αν ο Υπουργός μας πει κάντε άλλα πράγματα, ας έρθει και ας έχει τη δύναμη να μας το πει. Εμείς σαν Δήμος απαιτούμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν βρίσκουμε τη συνένεση και του κυρίου Κυρίτση και της παράταξής του και των υπολείπων 2 μικρών παρατάξεων της μειοψηφίας. Πες να μα πούν τι θέλουν να κάνουν. Να ενσωματωθούν στον Δήμο. Είναι μια θεωρή κατάσταση. Μια δομή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να ενσωματωθούν στον Δήμο, να μπουν δηλαδή σαν υπηρεσία του Δήμου. Μα έχω την εντύπωση ότι θα είναι τεράστιο το λάθος. Χωρίς να σημαίνει μεγάλες αλλαγές. Από εκεί πέρα να πάνε στο μεγάλο νομικό πρόσωπο, που το μελετήσετε αυτό, του πολιτισμού και του αθλητισμού, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Θα έχουμε δηλαδή έναν τεράστιο οργανισμό εντελώς διαφορετικής μορφής, δομής και αποστολής μέσα σε κάποιον άλλον. Δεν γίνεται. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, είναι 20 χρόνια που δουλεύουν. Έχουμε δείξει ότι, προσέξτε, ο Δήμος διαθέτει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πέραν των ανταποδοτικών τελών και πέραν της ενίσχυσης που δίνει το κράτος μόνο στα αποδικά του έσοδα και δεν το δίνει τυχαία. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό τον τομέα και άρα, εάν φύγει, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος, με πλειοψηφία των 2 τρίτων, δεν αλλάζει τίποτε. Διατηρούνται οι οργανισμοί, συγκροτούνται αυτοτελώς και αυτόνομα και συνεχίζουν να ενισχύονται με τον ίδιο τρόπο ως καθαρό σώμα μιας καθαρής ξεχωριστής αποστολής. Αν δεν υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία δήμαρχη, αν δεν υπάρξει δημοτικό συμβουλίο. Αν δεν υπάρξει. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Γιατί φοβάμαι πολύ. Σημαίνει τι δηλαδή. Σημαίνει. Κοιτάξτε, να μας πούνε εκείνοι τι θέλουν. Διότι εμείς λέμε ότι θέλουμε να διατηρηθεί. Δεν λέει όμως η αντιπολίτευση ότι θέλουμε να πάει στην κοινοφελή επιχείρηση. Ας το πει. Για να δούμε, μπορεί να το πει. Να φύγουν δηλαδή 60 άτομα δημόσιοι υπάλληλοι και να πάνε σε μια κοινοφελή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου που πρέπει να μεταφερθούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στο ΙΚΑ και πρέπει πλέον να είναι αορίστου διάρκειας και όχι μόνιμοι. Γιατί δεν το λένε. Δεν το τεκμηριώνουν. Και τι είναι τόσο σοβαρό. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, λέμε, θα αυξηθούν και τα δίδακτρα που δίνουν οι γονείς, δηλαδή θα πάει, δεν θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα μπορεί να επιχορηγείται. Κοιτάξτε, και εκεί μπήκε ένα θέμα. Να σας πω, όχι, δεν γίνεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι θέλει, κακά τα ψέματα, για όνομα του Θεού δηλαδή. Και θα αυξήσει και θα. Εάν πράγματι ο στόχος είναι σωστός και προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην σταματήσουμε στα οικονομικά. Εκείνο που εμάς μας ενδιαφέρει ότι πρέπει να μείνει αυτοτελές, γιατί είναι μια δομή ξεκάθαρη και δεν αναπτύσσονται άλλες παράπλευρες λειτουργίες από τη μια, και δεύτερον γιατί αυτή η δομή έχει υπαλλήλους που συνδέονται με το δημόσιο, δεν συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί 60 άτομα τι θα τα κάνουμε. Το ίδιο δεν είναι η πρόθεσή μας για την καθαριότητα, για παράδειγμα, να πάει στη ΔΕΙΑΚ, στο ιδιωτικού δικαίου, στην ιδιωτικού δικαίου επιχείρηση. Όμως, στην υπηρεσία καθαριότητας υπηρετούν 72 άτομα δημόσιοι υπάλληλοι. Οι οδοκαθαριστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι δύσκολο να τους μετακινήσεις. Κανονικά έπρεπε να ήταν ιδιωτικού δικαίου, αλλά
αυτό τον αριθμό των υπαλλήλων πρέπει να το σεβαστείς. Και άρα πρέπει να ενισχύσεις αυτή τη δομή μέσα από τα σπλάχνα του ίδιου του Δήμου.